Το Squid Game είναι η νεότερη σειρά η οποία έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα. Όπως είχε γίνει παλιότερα και με το Stranger Things και το La Casa de Papel και πολλά άλλα, η νέα αυτή σειρά του Netflix είναι εδώ για να βασανίσει την κοινή αντίληψη μέχρι κάτι άλλο να βρεθεί που θα της πάρει την πρωτιά. Όπως και με τα δύο προηγούμενα show που προαναφέραμε, μεγάλες εταιρείες δεν χάνουν τον καιρό τους και προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από το IP του Squid Game, βγάζοντας προϊόντα, Funko Pops και φυσικά χάρτες και skins στο Fortnite. Και δεν το λέμε σε κάτι κακό. Καλά κάνουν εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Κάτι γίνεται γνωστό, φτάνει στο Zenith και μετά όλοι ξεχνάνε πως υπάρχει. Κοινώς πεθαίνει. Οπότε ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε και όσο παραμένει σχετικό. Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, όταν κάτι γίνεται πολύ γνωστό, αποκτά δύο πράγματα εκτός από fans. Το ένα είναι haters, που είναι λογικό, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Το άλλο είναι καταστροφολόγους, περίπου. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν πάντα εκεί, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και δυστυχώς, σε αντίθεση με επαγγελματίες κολαπολόγους φιλοσόφους όπως ο Eugene Thacker, ας πούμε ότι η ικανότητα των συγκεκριμένων να εντοπίσουν πραγματικό πρόβλημα ή κίνδυνο που θα οδηγούσε υποθετικά στην κατάρρευση της κοινωνίας, του κόσμου κτλ., είναι κάπως ελλιπής. Βασίζεται στον ηθικό πανικό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πρόσφατα πέσαμε πάνω σε μερικά άρθρα που μας κίνησαν το ενδιαφέρον. Το άρθρο είχε τίτλο «Σχολεία προειδοποιούν για παιδιά που αντιγράφουν το Squid Game του Netflix» από το Manchester Evening News. Το άρθρο έγραφε τα εξής. Ορισμένα σχολεία εξέδωσαν μια προειδοποίηση προτρέποντας τους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν το τηλεοπτικό show του Netflix Squid Game. Πιστεύετε ότι οι νεαροί θέλουν να παίξουν παιχνίδια στο σχολείο παρόμοια με αυτά της νοτιοκορεάτικης σειράς? Η παράσταση επικεντρώνεται σε πολλά παιχνίδια για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο, αλλά περιλαμβάνει επίσης βίαιες και φρικτές σκηνές. Στο show, οι παίκτες που αποτυχάνουν να κερδίσουν ένα παιχνίδι χάνουν τη ζωή τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, προτρέποντας τα σχολεία να λένε στους γονείς να προσέχουν τι παρακολουθούν τα παιδιά τους, φοβούμενοι ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν να αντιγράψουν αυτά που βλέπουν. Ένας πατέρας από το Ανατολικό Λονδίνο είπε ότι το σχολείο των παιδιών του στο Ilford προειδοποίησε τους γονείς με μια επιστολή για τα παιδιά τους, που έπαιζαν μια δικιά τους έκδοση του Squid Game και ότι οι γονείς θα μπορούσαν να τιμωρηθούν γι' αυτό. Έγραψε στο Twitter: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το σχολείο των παιδιών μου έπρεπε να στείλει μια επιστολή λέγοντας στους γονείς ότι τα παιδιά παίζουν τη δική τους έκδοση του Squid Game και ότι επιβληθούν κυρώσεις στους γονείς εάν τα παιδιά τους μιμηθούν τη σειρά. Η δημοτικότητα αυτής της σειράς είναι σε άλλο επίπεδο». Ένα άλλο σχολείο στο Βέλγιο προειδοποίησε ότι τα παιδιά μιμούνται το αποτέλεσμα της σειράς με τα παιδιά να χτυπούν τους αποκλεισμένους παίκτες. Το Sundown School στο Deal του Kent εξέδωσε επιπλέον μαθήματα σχετικά με τη βία και τη βλάβη στο διαδίκτυο ως απάντηση στη δημοτικότητα του show. Εκπρόσωπος του σχολείου είπε ότι οι καθηγητές του βασικού σταδίου 2 έδωσαν στους μαθητές τους επιπλέον μαθήματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους κινδύνους από την παρακολούθηση περιεχομένου, που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία. Σε αυτό το άρθρο είδαμε και τα δύο άκρα μιας περίπτωσης. Είδαμε σχολεία που απειλούν τους γονείς με κυρώσεις και σχολεία που αποφάσισαν να αφιερώσουν σχολικές ώρες για μαθήματα περί ασφάλειας στο διαδίκτυο και τους κινδύνους από την παρακολούθηση περιεχομένου, που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία. Θυμάστε πριν από καμία 20 χρόνια που είχε βγει το πρώτο Harry Potter? Ήμασταν πολύ νέοι τότε, αλλά θυμάμαστε τον πανικό που προκάλεσε. Ομάδες ανθρώπων που δεν ήξεραν γιατί πράγμα μιλάνε κατηγορούσαν τον Harry Potter ότι περιείχε σατανικά μηνύματα. Θυμόμαστε μάλιστα πολλά παιδιά από τα σχολεία μας, τα οποία οι γονείς τους είχαν απαγορεύσει να δουν τις ταινίες ή να διαβάσουν τα βιβλία. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, δεν ήταν μονάχα φανατικοί χριστιανοί που το έκαναν αυτό, αλλά και φανατικοί άλλων θρησκειών, όπως ανακαλύψαμε με λίγη έρευνα. Μπορείτε να υποθέσετε για ποιες άλλες θρησκείες μιλάμε. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι η θρησκεία, αλλά ο φανατισμός. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι όταν κάτι γίνεται πολύ γνωστό, θα υπάρξουν αυτοί που θα το δουν στο τέλος του κόσμου, ως φορέα διαφθοράς και ως κάτι που ήρθε για να σπείρει την καταστροφή. Μην μας παρεξηγείτε, το θέμα με το Squid Game δεν αγγίζει καν τον πανικό που είχε προκαλέσει το Harry Potter, όμως ήταν ένας καλός τρόπος για να σας δώσουμε να καταλάβετε τι εννοούμε. Κάτι για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν είναι τα video games. Είχαμε αφιερώσει ολόκληρο βίντεο στο θέμα πριν από μερικά χρόνια και ενώ σαν βίντεο είναι αρκετά μέτριο, νομίζουμε πως εξηγούμε αρκετά καλά τα point μας. Η θέση είναι απλή. Τα video games δεν δημιουργούν δολοφόνους. Ήταν πολλοί βέβαια αυτοί που διαφώνησαν και ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να μας στέλνουν μηνύματα για το πως υπάρχουν δεκάδες ψυχολόγοι που λένε ότι τα video games εξοικειώνουν τα παιδιά με τη βία. Δύο πράγματα ξανά, γιατί πρέπει να σας τα υπενθυμίζουμε συνεχώς. Η βία ξεκίνησε να υπάρχει με τη δημιουργία των video games ή υπήρχε, υποθέτουμε, πάντα, εδώ και 200.000 χρόνια από την πρώτη στιγμή που η μοντέρνα εκδοχή του ανθρώπου πιστεύεται πως υπήρξε? Τι και αν σας λέγαμε πως ζούμε στην πιο ειρηνική εποχή της ιστορίας? Σύμφωνα με τον Steven Pinker, τουλάχιστον, ψυχολόγο που σπούδασε στο Harvard.
Τι και να σας πούμε πως το ποσοστό θανάτων συγκριτικά με τον αριθμό του πληθυσμού έχει σημειώσει σταδιακή μείωση. Δεν χρειάζεται να αρκεστείτε στο λόγο μας, απλά κάντε ένα Google Search και προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα χωρίς εγωισμό και χωρίς τα κέλια του φόβου πάνω από τα μάτια σας. Ο θάνατος βρίσκεται πάντοτε παράλληλα με τη ζωή. Είναι εκεί και περιμένει. Ποτέ δεν σταματά να υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να προστατέψει 100% ένα παιδί από αρνητικά ερεθίσματα, πόσο μάλλον απαγορεύοντας του πράγματα. Είναι απόλυτα λογικό να φοβάσαι. Ο κόσμος, εκτός από ένα πολύ όμορφο μέρος, μπορεί να μετατραπεί πολύ εύκολα σε πραγματικό εφιάλτη. Όμως δεν θεωρούμε αυτή την αντιμετώπιση σωστή. Κάθε ερέθισμα μπορεί να έχει τόσο θετικό όσο και αρνητικό αντίκτυπο σε έναν άνθρωπο. Είναι αδύνατο να γνωρίζεις τι επιπτώσεις θα έχει πάνω του. Αν θες ένα άτομο να μην έχει καμία επαφή με τη βία, θα πρέπει να το απαγορεύσεις να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να βλέπει ταινίες, να διαβάζει βιβλία, να βλέπει τηλεόραση γενικότερα και ειδικά τις ειδήσεις, να μην έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και γενικότερα να τον κλείσει σε ένα κουτί και να μην έρχεται σε επαφή με κανέναν. Δεν σας λέμε τι να κάνετε, προς Θεού. Δεν είμαστε κάποιο είδους ειδικοί, μα θέλουμε να μοιραστούμε τη δικιά μας προσωπική άποψη μαζί σας. Είμαστε σίγουροι πως αν ψάξουμε λιγάκι την αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι τα βιντεοπαιχνίδια και οι ταινίες δράσης κάνουν τα παιδιά πιο βία, θα βρούμε σίγουρα κάποια πιστικά επιχειρήματα. Είμαστε σίγουροι πως ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου είναι εξαίρεση τον κανόνα, μα όπως έχει αποδειχθεί ακόμα και σε περιπτώσεις που τα video games επηρέασαν αρνητικά κάποιο παιδί, ήταν επειδή κάτι πήγαινε λάθος στην προσωπική του ζωή. Όμως επίσης θεωρούμε ότι με το να απαγορεύεις κάτι, ειδικά σε ένα παιδί, κάνεις την κατάσταση πολύ χειρότερη. Γιατί ως γνωστόν τα παιδιά φημίζονται για το πόσο υπάκουα είναι, και ναι, αυτό είναι ειρωνία. Αντί γι' αυτό, μια καλή λύση είναι να τους μάθεις να ξεχωρίσουν να καταλαβαίνουν το σωστό από το λάθος. Δηλαδή, να τους μαθαίνετε να έχουν κριτική σκέψη και να έχουν υπόψη τις συνέπειες των πράξεών τους. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αφήσετε τα παιδιά σας να δουν το Squid Game ή να παίζουν υπερβολικά βία παιχνίδια? Λοιπόν, εξαρτάται. Είναι στην κατάλληλη ηλικία? Το Squid Game είναι για 15 ετών και άνω. Το GTA, μιας και πιάσαμε τα παιχνίδια, είναι για 18 ετών και άνω. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθω σε επαφή με κάποιο τρόπο με αυτό το παιχνίδι ή τη σειρά. Και εκεί, αντί να επιπλήξεις κάποιον, ίσως να βοηθήσει περισσότερο απλά να του μιλήσεις. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.